Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο Βενζινοπολών του Νομού Ροδόπης, τον κύριο Χρήστο Ταπατζά. Καλησπέρα κύριε Ταπατζά. Καλησπέρα σας. Ενημερωθήκαμε ότι μία έκτακτη εισφορά έβαλε η κυβέρνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι τάξης είναι η εισφορά αυτή και πόσο επηρεάζει τη τιμή του πετρελαίου? Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι το ονομαζόμενο πράσινο τέλος, το λένε, θα είναι στα 30 ευρώ τόνος, είναι 0,03 δηλαδή στο λίτρο. Μας βρίσκει αντίθετους ως Σωματείο Βενζινοπόλων Νόμου Ροδόπης, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη αύξηση η οποία θα μετακυλήσει τελικά στους καταναλωτές, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους πρατηριούχους, οι οποίοι και εμείς τυχαίνει να είμαστε καταναλωτές, έτσι. Και κάτι το οποίο το θεωρούμε άδικο. Τα τελευταία χρόνια και μέσω της οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα, αλλά και μέσω πανδημίας τώρα, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στις πλάτες τις δικές μας, δηλαδή στο χώρο του καυσίμων, να βάζει νέους φόρους, έτσι ώστε να ανεβάζει κι άλλο τις τιμές. Πράγμα το οποίο θα μας φέρει πάλι απέναντι στους γείτονές μας, να μεγαλώνουμε τη διαφορά μας ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να χάνονται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και έσοδα για το κράτος. Γι' αυτό θα θέλαμε να το ξανασκεφτούν λιγάκι πριν τελική απόφασή τους και περάσει στη τιμή. Να το σκεφτούν ξανά πριν το κάνουν. Κύριε Ταπατζά, μιας και αναφερθήκατε στους γείτονες, με κλειστά τα σύνορα, η κίνηση πώς είναι αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα της πόλης μας? Κοιτάξτε τώρα, μέσω πανδημίας έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση. Μιλάμε ότι μπορεί να έχουμε μια πτώση και στο 50-60%, έτσι που μιλάω και με άλλους συναδέρφους. Δεν έχει δουλειά τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είδαμε μια μικρή αύξηση τους προηγούμενους μήνες του καλοκαιριού, να το πω. Αλλά σας λέω, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί είναι μια περίοδο η οποία θα την έλεγα παράξενη εγώ με την πανδημία που ζούμε, με την κρίση της πανδημίας. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα μας βοήθησε το κλείσιμο, σίγουρα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Κύριε Ταπατζά, παράλληλα βλέπουμε και ότι ο καιρός σήμερα λίγο πάει να μας τα χαλάσει. Μέχρι τώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε πολύ καλό καιρό. Αυτό φαντάζομαι θα ήταν δύσκολο στο να πάρει κάποιος να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί όλος ο κόσμος έχει γεμίσει από την περσινή σεζόν που είχαν πέσει οι τιμές. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με πολύ μικρές παραγγελίες, με συμπληρώματα να το πω, και πιστεύω ότι εν αναμονή τώρα και της επιδότησης, ο κόσμος περιμένει να δει, να ανοίξει λιγάκι το σύστημα, να πούν να κάνουν τις αιτήσεις, να δουν τελικά τι επιδότηση δικαιούται ο καθένας, γιατί πλέον φέτος έχουμε μια μικρή αλλαγή. Η επιδότηση θα δίνεται με βάση το κρύο που κάνει σε κάθε περιοχή. Ας πούμε εδώ στην περιοχή μας θα μετρηθούν οι μέρες που είναι κάτω από τους 15 βαθμούς θερμοκρασία και θα βγει ένα ανάλογο ποσό το οποίο θα επιδοτηθεί ο κόσμος. Εν αναμονή πιστεύω ότι αυτών των αποφάσεων, να ανοίξει δηλαδή το σύστημα για επιδοτήσεις, ο κόσμος περιμένει και αυτός είναι σε στασιμότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ταπατζά. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας κύριε Κινέτου. Να είστε καλά. Γεια σας.